σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Visual Basic Tutorial, όπου το project αυτή τη φορά είναι να φτιάξουμε το δικό μας πρόγραμμα το οποίο θα στέλνει email είτε για Gmail είτε για Hotmail, και μπορείτε εσείς να το κάνετε και για άλλα, και για Yahoo ας πούμε και για άλλους παρόχους mail. Θα σας δείξω τον τρόπο πώς να το κάνετε αυτό. Για αρχή λοιπόν να σας δείξω το πρόγραμμα που έχω φτιάξει εγώ, όπου έχουμε την καρτέλα login και καρτέλα mail. Στην καρτέλα login ας γράψω το mail. gmail.com. Από κάτω γράφω το κωδικό. Θέλουμε, θα το στείλω σε εμένα το mail. Ωραία, επιλέγω ποιον πάροχο έχω. Έχω το Gmail. Σας object βάζω YouTube test και γράφω test. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ας κάνω και ένα refresh. Έχω διαγράψει όλα μου τα mail και είναι άδειο. Έρχομαι στο πρόγραμμά μου, πατάω send. Έρχομαι εδώ πέρα στο mail μου. Κάνω μερικά refresh και όπως βλέπετε έχει έρθει το email, το οποίο το έχω στείλει εγώ. Σαν θέμα έχει YouTube test και λέει από κάτω test και πατάμε διαγραφή. Ωραία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το Hotmail. Απλά εδώ πέρα βάζετε το Hotmail, κάντε login με το Hotmail, βάζετε που θέλετε να το στείλετε και το στέλνει. Επίσης έχω βάλει, αν έχεις επιλεγμένα και τα δύο, σου βγαίνει όπου σου λέει επιλέξε μόνο έναν πάροχο, και αν δεν έχεις επιλεγμένο κανένα, δεν έχεις επιλέξει ποιος είναι ο πάροχος του mail σου. Ωραία, αυτά είναι απλές εντολές όπου μπορείτε να τις κάνετε με το if, δεν είναι κάτι σημαντικό. Ωραία λοιπόν, ας το κλείσουμε και ας ξεκινήσουμε το δικό μας. Το πώς θα το φτιάξετε φυσικά εξαρτάται από εσάς. Να σας πω τα βασικά. Ένα κουμπί είναι το κουμπί το οποίο θα το ονομάσετε send. Επίσης θέλουμε είτε checkbox, αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε με checkbox είτε με checklist, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Εγώ το έχω κάνει με checkbox. Βάζετε όσα mail, δηλαδή αν έχετε ας πούμε Gmail, Hotmail, Yahoo κτλ. Εγώ σε αυτό τώρα θα σας δείξω μόνο για το Gmail, και εσείς απλά θα προσθέσετε στο πρόγραμμά σας όσους παρόχους θέλετε, οπότε αυτό το σβήνω. Το ονομάζω λοιπόν το checkbox 1 σε Gmail. Επίσης θέλουμε αρκετά textbox. Textbox, ωραία. Username, email, το ίδιο είναι. Textbox, έλα. Password, που θέλετε να σταλθεί, στο to, subject και το κύριο το οποίο θα γράψετε μέσα το email σας. Το email σας, λέω, το κείμενο που θέλετε να σταλθεί. Ωραία, θα φτιάξω έτσι και ας βάλω και μερικά label για να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Label, αυτό το ονομάσω email. Ωραία. Επίσης, αυτό ας το ονομάσω password. Και θα σας δείξω, δεν θυμάμαι άμα το έχω δείξει, πώς εδώ πέρα, ας πούμε, στο password, όταν πάει κάποιος να γράψει, ας πούμε τώρα φαίνεται ο κωδικός μου, να βάζετε αυτά τα αστεράκια ώστε να μην εμφανίζεται το κωδικό σας. Λοιπόν, μας μένει ένα label το οποίο το αλλάζω σε to,
Ωραία, όπως βλέπετε το κάνω πολύ πρόχειρα, έτσι. Και ένα label το οποίο θα είναι το subject. Ωραία, λοιπόν, αφού τα ετοιμάσετε όλα αυτά και γενικά βάλετε αυτά που εσείς θέλετε, για αυτό το tutorial θα σας δείξω και το τελευταίο που είπα ότι είναι στο password εδώ πέρα. Έρχεστε, επιλέγετε το κουτάκι το οποίο δεν θέλετε να εμφανίζει το κωδικός. Για παράδειγμα, ας πούμε, όπως βλέπετε εγώ εδώ πέρα στο δικό μου, ό,τι και να γράψω εμφανίζεται σαν αστεράκι. Οπότε λοιπόν, για να το κάνετε και σε αυτό, επιλέγετε εδώ πέρα το text box και έρχεστε τέρμα κάτω εδώ πέρα που λέει password character και βάζετε, ας πούμε, το αστεράκι που βάζουμε, μόνο το shift και το 8. Πατώντας λοιπόν το play, αν γράψω ας πούμε στο mail εμφανίζεται κανονικά, ενώ εδώ πέρα στο password όπως βλέπετε εμφανίζεται το password, συγγνώμη, εμφανίζονται τα με αστεράκια γενικά οι χαρακτήρες. Οπότε πατάω χ, κάνω, σταματάω εδώ πέρα αυτό το tutorial και στο επόμενο tutorial ξεκινάμε τον κώδικα.